Πάω για μια απονομή τώρα, παιδιά. Για ελάτε κοντά μου, για ελάτε, για ελάτε, για ελάτε. Συγχαρητήρια. Ευχαριστώ. Συγχαρητήρια, συγχαρητήρια. 14 εβδομάδες προσπαθήσατε πάρα πολύ. Μας χαρίσατε μοναδικές στιγμές και μοναδικές χορογραφίες. Είναι πολύ συγκινημένα τα παιδιά. Μην μου τύχει τώρα αυτό. Και να το πάρω λίγο αγκαλιά, παιδιά. Να το πάρω, με αφήνετε. Είναι ώρα, λέτε. Είστε οι μεγάλοι νικητές του Dancing with the Stars. Αυτό σας ανήκει. Ντορέτα, Παύλο, άξιζε όλη αυτή η διαδρομή. Ακόμα και αν δεν είχαμε νικήσει, θα άξιζε. Ήταν απίστευτο όλο αυτό το ταξίδι. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Τώρα θέλω να έχω τα πρώτα σας συναισθήματα. Πείτε μου, πώς νιώθετε. Επιβράβευση. Επιβράβευση, ανακούφιση, ευτυχία, χαρά. Όλα, όλα, ό,τι υπέροχο συνέστημα υπάρχει, το νιώθουμε αυτή τη στιγμή. Και μια ελαφριά μελαγχολία. Γιατί όλο αυτό τελείωσε και πάει. Πάει. Θα έρθουν άλλα όμως πράγματα, γιατί πραγματικά πιστεύω ότι μπορείς να κάνεις πάρα πολλά πράγματα στο θέατρο. Και το Dancing with the Stars νομίζω ότι σε βοήθησε να βρεις την κλίση, γιατί στο θέατρο υπάρχουν πάρα πολλές δουλειές που απαιτούν χορό. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Θα πάω στην Επιτροπή. Ποιο θα θέλει και σητά. Χιονιστήκαμε, τάστρωσε. Φεβρουάριος ακόμα. Φωκά μου, ξεκινάω από σένα. Θέλω να πω συγχαρητήρια. Ένα μεγάλο ευχαριστώ για ό,τι έχουμε δει από εσάς και πραγματικά δεν νίκησε μόνο ο χορός σας, νίκησε και το ήθος σας. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Γιάννη. Ευχαριστούμε και από μένα, όπως ευχαριστώ και τα 14 ζευγάρια και με την ίδια ακόμα μια φορά. Γιατί πιστεύω βαθιά ότι αυτό το πρόγραμμα αναπτύσσει μια άμυλα η οποία καθορίζεται από το σύνολο των ζευγαριών, από το σύνολο των συμμετεχόντων. Και τεχνικά τουλάχιστον, δεν θα μιλήσω τηλεοπτικά, ήταν πιστεύω μια εξαιρετικά καλή χρονιά με συμμετέχοντες με πολύ μεγάλο ενδιαφέρον από όλους τους χώρους. Και η Ντορέτα με τον Παύλο κάνανε μια εξαιρετική διαδρομή. Συγχαρητήρια που νικήσατε. Αλλά πιστεύω πιο σημαντικό είναι το πώς ζήσαμε αυτούς τους 3,5 μήνες. Μπράβο σας. Θα κάνω μια μικρή διακοπή, με συγχωρείτε, διότι πρέπει να δώσουμε ένα κύπελο και στον Παύλο, έτσι δεν είναι? Παύλο, αυτό είναι για σένα. Δώσ' το αυτό στην Ντορέτα. Να έχεις και εσύ ένα. Κάτι έκανες και εσύ. Κυρία Δανδουλάκη. Πραγματικά ήταν μια πολύ ωραία διαδρομή, ένα υπέροχο ταξίδι, 3 μήνες. Ευχαριστούμε όλα τα παιδιά και έναν ξεχωριστά. Εγώ προσωπικά σας ευχαριστώ όλους, γιατί πέρασα υπέροχα.
Ντορέτα και Παύλο, πραγματικά μας δώσατε πολύ μεγάλη συγκίνηση. Εμένα προσωπικά μου δώσε συγκίνηση αυτή η φλέβα, αυτό το ταλέντο, αυτή η ευλογία και ο τρόπος που το δουλεύετε, που δουλεύετε αυτήν την ευλογία. Γιατί πολλές φορές υπάρχει μια ευλογία και την αφήνουμε να φύγει. Ο τρόπος που άνθησε αυτό ήταν για μένα βαθιά συγκινητικό. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Κύριε Κωστάλα. Εγώ θέλω να ευχαριστήσω πρώτα απ' όλα προσωπικά τον Αντένα, γιατί με εμπιστεύτηκε άλλη μια φορά για να είμαι σε αυτή τη θέση. Και χάρη στην... με το ήθος σας, με το χορό σας, όχι μόνο εσείς αλλά και όλα τα ζευγάρια αυτούς τους 3,5 μήνες, αποδείξατε άλλη μια φορά, σε μια εποχή γκλαμουριάς και περιτυλίγματος και επιθετικότητας, ότι μπορεί να κάνεις πολύ μεγάλη τηλεθέαση και να κερδίσεις το κοινό χωρίς ούτε ειρωνίες, ούτε τσακωμούς, ούτε φωνές, αλλά με το ήθος σου, το χορευτικό και το ανθρώπινο. Ένα μεγάλο ευχαριστώ, γιατί το έχουμε, το είχαμε και το έχουμε και θα το έχουμε πάντα όλοι πολύ μεγάλη ανάγκη. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Γαλένα, παρόλα που σε τέτοιες στιγμές τα λόγια είναι πάντα πάρα πολύ φτωχά, και εγώ με τη σειρά μου θέλω να ευχαριστήσω και να δώσω τα συγχαρητήριά μου πρώτο και στον κύριο Λάτσιο, αλλά και στον Αντένα, όπως και στην παραγωγή, για την επιλογή όλων των διαγωνιζόμενων. Ήσασταν όλοι υπέροχοι. Όσο αφορά την Ντορέτα και τον Παύλο, καταφέρατε να κερδίσετε και τις δικές μας βαθμολογίες, οπότε φάνηκε και τις καρδιές σε όλο τον κόσμο. Ήσασταν καταπληκτικοί, εκπληκτικοί, με τέλεια τεχνική, ύφος, δημιουργικότητα. Συγχαρητήρια, Παύλο, συγχαρητήρια, Ντορέτα. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Νιώθω ότι το αξίζατε και το θέλατε πάρα πολύ. Σας εύχομαι καλή πορεία από εδώ και πέρα. Ευχαριστούμε, ευχαριστούμε πάρα πολύ. Θα σας αφήσω για λίγο, γιατί θέλω και εγώ να ευχαριστήσω και να κλείσω την εκπομπή και θα σας απολαύσουμε σε λίγο. Λοιπόν, θα ήθελα σε αυτό το σημείο να ευχαριστήσω όλα τα ζευγάρια που συμμετείχαν, να πω πολλά συγχαρητήρια φυσικά σε εσάς, τους μεγάλους νικητές, και να ευχαριστήσω την κριτική μας επιτροπή. Έναν έναν. Κοκάς Ευαγγελινός. Ευχαριστώ, ευχαριστώ. Κοκά μου, αυτό το κανάλι ήταν η αιτία να γνωριστούμε πριν από 20-21 χρόνια και θέλω να σου πω ότι ο θαυμασμός μου για σένα από τότε μέχρι τώρα και η αγάπη μου μεγαλώνει μόνο. Εμένα αγαπώ. Γιάννης Λάτσιος. Γιάννη, αυτό που εκτιμώ σε σένα πάρα πολύ είναι το ότι παρόλο που έχεις έναν τίτλο στο κανάλι αυτό, δεν μπήκε ποτέ ανάμεσά μας και σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Όταν είσαι σε αυτή τη θέση, είσαι ένας επαγγελματίας κριτής. Σε ευχαριστώ. Σε ευχαριστώ και για την εμπιστοσύνη που έχεις δείξει στο πρόσωπό μου. Κάτια Δανδουλάκη. Ευχαριστώ εγώ. Κυρία Δανδουλάκη, είστε μια πολύ ευγενική παρουσία, ιδιαίτερη. Έχετε τη δική σας ιστορία, έχετε το δικό σας στίγμα. Ήταν μεγάλη μας χαρά και τιμή που ήσασταν μαζί μας. Και σας ευχαριστούμε πάρα μα πάρα πολύ. Okay. Χαίρομαι που σας γνώρισα καλύτερα. Εγώ ευχαριστώ. Αλέξης Κωστάλας. Κύριε Κωστάλα, μην με παρεξηγήσετε, αλλά η φωνή σας με μεγάλωσε. Πραγματικά μου κάνατε συντροφιά πάρα πολλά χρόνια. Χαίρομαι που σας γνώρισα και που αυτά τα 3 χρόνια ήρθαμε και πιο κοντά. Έχετε ένα ήθος το οποίο είναι ζηλευτό και μακάρι να ήταν πολύ στην ελληνική τηλεόραση σαν και εσάς. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Γαλένα Βελίκοβα. Γαλένα μου, είσαι μια άψογη επαγγελματία, πανέξυπνη γυναίκα. Μια γυναίκα που γνωρίζει πάρα πολύ καλά από ballroom χορούς, με πάρα πολλά βραβεία, και χάρηκα πάρα πολύ που επέστρεψε στο Dancing with the Stars. Και εγώ το ίδιο ζέτα και σε ευχαριστώ για όλα. Ευχαριστώ τον Αργύρη Αγγέλου για την ανταπόκρισή του από το Green Room. Ευχαριστώ πάρα πολύ για μία ακόμη φορά τους δικούς μου συνεργάτες, τον Γιάννη Μαρκετάκη, τον Βασίλη Μπουλούμπαση και τον Γιώργο Σεγρεδάκη που επιμελήθηκαν τις εμφανίσεις μου. Επίσης όλους τους οπερατέρες στο πλατό και τους τεχνικούς, τους δημοσιογράφους και τους μοντέρ για την υπέροχη δουλειά τους. Τον βοηθό αρχισυντάκτη Θοδωρή Σιμαντηράκη, τον διευθυντή παραγωγής Δημήτρη Κοντογιάννη, τον light designer Άρη Βοβό, τον διευθυντή φωτογραφίας Αντώνη Λιναρδάτο, τον set designer Ηλία Λεδάκη, την αρχισυντάκτρια Λίτα Μπούτσι, το κορίτσι που έχω στο αυτάκι μου, τον project manager Γιάννη Μπίτσικα, Γιάννη, την executive producer Άννα Αρβανίτη και φυσικά το σκηνοθέτη μας, τον Κώστα Βορύδη.
Επίσης, ένα πολύ μεγάλο ευχαριστώ στην Αθηνά Κωνσταντίνου και στον Νίκο Κάλλη από τον Αντένα. Κάπως έτσι λοιπόν φτάσαμε στο τέλος του τρίτου Dancing with the Stars. Θα ήθελα να σας πω ότι η διαδρομή ήταν συναρπαστική, η εμπειρία ήταν αξέχαστη. Θέλω να ευχαριστήσω τον Αντένα για την εμπιστοσύνη που μου έδειξε αυτά τα 3 χρόνια. Ήταν μια τεράστια εμπειρία αυτή για εμένα. Ο χορός ήταν καλύτερος από κάθε άλλη φορά πραγματικά. Η στήριξή σας στα ζευγάρια, στο έργο του Make a Wish κάνει μια ευχή Ελλάδας και στο Σωματείο Αλκιονίδες Κύπρου, πολυτιμότερη από κάθε άλλη χρονιά, και μιλάω φυσικά για το κοινό που μας παρακολουθεί. Ένα μεγάλο ευχαριστώ σε όλους εσάς που ομορφύνατε με την παρουσία σας έστω από το σπίτι, εδώ και εμάς και την εκπομπή μας. Ελάτε παρακαλώ όλοι, ή μάλλον να έρθω εγώ. Τι να κάνω, να έρθω εγώ. Κοιτάξτε να δείτε τώρα τι γίνεται. Επειδή γλιστράει πάρα πολύ κάτω, δεν θα σας βάλω να χορέψετε. Μην μου φύγετε τραυματισμένοι. Ωραία, θα δούμε ένα βίντεο με κάποιες στιγμές από το Dancing with the Stars που πέρασε και κάπως έτσι θα σας αποχαιρετήσουμε. Ευχαριστούμε πάρα μα πάρα πολύ για όλα. Καλό σας βράδυ! Πραγματικά τόσο ιδιαίτερη, τόσο τρυφερή και τόσο θεατρική, για μένα ήτανε άψογη. Με τόσο δομημένη όμορφη χορογραφία, εγώ έμεινα εκστασιασμένος. Η χορογραφία σας άγγιξε τη τελειότητα, πραγματικά. Πετάγατε πάνω στη σκηνή. Και είναι φανερό ότι συνεπήρε όλο τον κόσμο που ήταν εδώ, πραγματικά. Είδαμε τη χαρά, την ταχύτητα, την τεχνική. Είστε το πόλο το ζευγάρι. Πραγματικά μια δημιουργία που εμένα μ' άγγιξε, με ταξίδεψε, με συγκίνησε. Είναι από τις πολύ λίγες στιγμές στη ζωή μου προσωπικά που συγκινούμαι τόσο βαθιά με την τέχνη. Ήσασταν συγκλονιστική πραγματικά. Ήτανε ποίηση σε κίνηση.